Το κατασχεμένο πλοίο, που εδώ και καιρό βρίσκεται ακινητοποιημένο στο μόλο της Ιταίας, αποτελεί μείζον ζήτημα για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς θεωρούν πως δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιταίας Καρτερία, με επιστολή του προς το Λιμενικό Ταμείο της Φωκίδας, το Υπολιμεναρχείο Ιταίας, το Τελωνία αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του κατασχεμένου πλοίου, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο μόλος να παραδοθεί στην τουριστική δραστηριότητα του λιμανιού της πόλης. Τονίστηκε επίσης πως πέραν της αισθητικής υποβάθμισης της βιτρίνας της πόλεως, η πόλη έχει διασυρθεί ως τουριστικός προορισμός ανά την Ιφίλιο μέσω των φωτογραφιών και των βίντεο που εστάλησαν από τουρίστες στο διαδίκτυο. Δεν είναι δυνατόν γραφειοκρατικές λεπτομέρειες να μεταχειρίζονται κατά αυτόν τον τρόπο το λιμάνι των Δελφών και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου. Με δηλώσεις της, ωστόσο, η βουλευτής Φωκίδος Αφροδίτη Παπαθανάση κάνει λόγο για τα 2 επικρατέστερα σενάρια που θα επιτρέψουν την απομάκρυνση του πλοίου αλλά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που οδήγησαν στην καθυστέρησή της. Με το καράβι έχουν γίνει, υπήρξαν 2 σενάρια για να μπορέσει να απομακρυνθεί. Στο πρώτο σενάριο είχαμε κανονίσει με τον οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας να πάρει το πλοίο. Εκεί έπρεπε να πληρωθεί όμως μια εγγυητική από το μεσογείο που αυτόν τον ανέλαβε τη μεταφορά του καραβιού. Υπήρξε δέλτα σίγμα με θέμα τη διαδικασία αυτή, αλλά τελικά ο Μεσογειούχος δεν κατέβασε την εγγυητική επιστολή. Άρα αυτό το σενάριο το χάσαμε. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το ότι να πάει το πλοίο στον Οδή. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσουν 3 μήνες. Είναι υποχρεωτική διαδικασία. Οι 3 μήνες πέρασαν, ήρθε εκτιμητής, έγινε η εκτίμηση και θεωρούμε ότι στην πρώτη δημοπρασία του Οδή θα είναι και το πλοίο αυτό. Συνεπώς είναι θέμα ημερών από μακρυντή. Θέμα ημερών δεν ξέρω αν είναι θέμα πόσων ημερών. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Και η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένους χρόνους από τη δικιά της νομική διαδικασία.